τα μάτια μου και δεν τα βγάζουν τα δάχτυλά μου. Η Εφησαρή είναι στο τσακίρ κέφι. Ίσως γιατί βλέπει ότι όπου να είναι θα μπει στη Βουλή. Ναι. Ας πούμε τώρα η κυρία Αθήνη, από ό,τι έχω ακούσει, έχει διαγραφεί από το κόμμα του λαός. Ναι. Και οπότε τώρα... Έχει αυτοδιαγραφή, θα λέγαμε. Τώρα τι είναι. Όπως έτσι, τέλος πάντων. Οπότε μείνει πάλι μια στασούλα για να δούμε τι θα γίνει. Ναι, γιατί η Έφη έχει όνειρα. Πολιτικά όνειρα. Αν έχω ενέργεια, δύναμη, υγεία και όλα αυτά και διάθεση, πιθανόν, ναι. Δεν γιατί είναι κάτι αυτό... δηλαδή που... Δεν είναι κάτι πολύ απλό το να είσαι βουλευτής, πρέπει να είσαι και κανένα 12ωρο, 15ωρο. Ποιο πρόβλημα και αυτό θα έκανα. Σε ενδιαφέρει όμως εσένα. Πολλά προβλήματα, πρεμωρό μου, πάρα πολλά. Και πώς σκέφτεται η Έφη να πάει στη Βουλή για να κάνει αισθητή την παρουσία της? Γυμνή στη Βουλή. Όπα, στο επόμενο γυμνή, ξέρετε, με κάτι... Ναι, με κάτι ένα λουλούδι πάνω, σαν το βίντεο κλιπ. Πούμε, ναι. Στο μεταξύ δεν τη χάνει την ευκαιρία, γιατί σου λέει, δεν γίνεται, θα τρυπώσω στη Βουλή. Βρε κορίτσι μου όμως, αν θες να γίνεις Αθήνη στη θέση της Αθήνη, δεν βαράς τον Παπανότα. Με παίρνει συνέχεια, παιδιά, καλλιτέχνη, πά. Καλά, άστα χαστούκια. Για πες μας τώρα και κανένα τραγουδάκι. Αύριο παντρεύομαι και νοικοκυρεύομαι.